Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφες. Μετά από αρκετούς χαιρετισμούς και ουσιαστικά ζητήματα που έβαλαν οι συνάδελφοι που προηγήθηκαν στις ομιλίες τους, δεν θα πούμε πολλά. Θα πούμε όμως ένα, ότι το συνταξιουργικό κίνημα είναι στους δρόμους του αγώνα και θα είναι στους δρόμους του αγώνα, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ό,τι κερδίσαμε μέχρι σήμερα είναι αποτέλεσμα των αγώνων μας και κανείς ποτέ δεν μας χάρισε κάτι. Ό,τι διεκδικούμε είναι αποτέλεσμα της δουλειάς μας. Δεν διεκδικούμε από άλλους. Δεν διεκδικούμε όπως μας λένε από τη νέα γενιά. Διεκδικούμε αυτά που πληρώσαμε σε όλη μας τη ζωή. Διεκδικούμε όσα καταβάλαμε με τον αγώνα μιας ζωής που τάρπαξαν οι κυβερνήσεις από τα ασφαλιστικά μας, από τα αποθεματικά, για μία φούρτα επιχειρηματικούς ομίλους για την ανάπτυξή τους. Είμαστε εδώ γιατί γνωρίζουμε τα κέρδη τους και τα υπερκέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και η διαχείριση από τις κυβερνήσεις σε ένα άδικο σύστημα τους έδωσε τη δυνατότητα να ξεπώσουν αρκετά δισεκατομμύρια και εμείς να ζούμε στη φτώχεια και την ανέχεια. Είμαστε εδώ συνάδελφοι, συνέχεια των μεγάλων κινητοποιήσεων που πραγματοποιήσαμε το 2018 και το 2019 που συνεχίζουμε με αυτούς τους αγώνες. Καταφέραμε και μόνο με αυτούς τους αγώνες να αποκρούσουμε αντεργατικές αντιλαϊκές πολιτικές που ήταν επί θύρας να εφαρμοστούν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Καταφέραμε να αποτρέψουμε την εφαρμογή της προσωπικής διαφοράς στους παλιούς συνταξιούχους από τον νόμο Κατρούγκαλο. Καταφέραμε τις συντάξεις κυρίας να επανέλθουν. Καταφέραμε μέσα τους αγώνες να δοθεί πίσω η εισφορά αλληλεγγύης στα επικουρικά ταμεία όσων τη δικαιούνταν. Για τις 120 δόσεις, για τις συντάξεις κυρίας, αν δεν είμαστε στον δρόμο του αγώνα, αυτά όλα θα ήταν στα αντίτητα. Γιατί αυτά δεν γίνονται με δικαστικές αποφάσεις και με δικαστήρια, όπως ορισμένοι διαλαλούν από τις τηλεοράσεις, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να ισχυροποιούν και να δίνουν χρήμα στα μεγαλοδικηγορικά γραφεία, να σπέρνουν την αυταπάτη στους συνταξιούχους ότι έτσι θα λυθούν τα προβλήματα και ταυτόχρονα την απογοήτευση ότι δεν γίνεται τίποτα. Θα συνεχίσουμε στον δρόμο του αγώνα, γιατί και η σημερινή κυβέρνηση συνεχίζει την ίδια πολιτική από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που πήρε τη σκυτάλη. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που για λογαριασμό των Ελλήνων βιομηχάνων, όπως οι ίδιοι λένε, ικανοποίησε το 60% των ετοιμάτων τους. Και σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έρχεται να υλοποιήσει το υπόλοιπο. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισες, συνεχίζουν στην ίδια ακριβώς λογική για λογαριασμό των επιχειρηματικών ομίλων που θέλουν τα παιδιά μας να δουλεύουν αφαίρετα ωράρια με 350 ευρώ, που θέλουν να μην υπάρχουν συνδικάτα για την αντίδραση και την αντίσταση που πρέπει να έχει η εργατική τάξη σαν διεκδικητικά εργαλεία. Γι' αυτό ετοιμάζονται να ψηφίσουν ένα θανατηφόρο νόμο για να σταματήσουν τους αγώνες και να επιβάλλουν άκρα το τάφο σιωπή. Συνεχίζουν στην ίδια πολιτική για να καταργήσουν την κοινωνική ασφάλιση, τον κοινωνικό της χαρακτήρα και τα αποθεματικά των επιχειρηματικών ταμείων, που όλα σκέφτονται να τα ιδιωτικοποιήσουν, να τα δώσουν, λέει, για την ανάπτυξη. Τα δικά μας χρήματα να τα δώσουν για την ανάπτυξη των λίγων και εμείς να ζούμε στην ανέχεια και στη φτώχεια σαν αυτή που ζούμε και ακόμα χειρότερα. Συνεχίζουν στην ίδια κατεύθυνση και υπακούνε στα κελεύσματα και στις υπαγορεύσεις που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αύξηση των ορίων ηλικίας
και για ό,τι έχει μέχρι σήμερα ψηφιστεί αντεργατικό αντιλαϊκό που είναι εδώ και ο νόμος Κατρούγκαλου να το ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο σε αυτή την κατεύθυνση. Είμαστε εδώ συνάδελφοι και συναδέλφισες και θα συνεχίσουμε στον δρόμο του αγώνα μαζί με τα παιδιά μας. Γιατί κοιτάμε τα παιδιά μας στα μάτια. Δεν είναι μόνο για μας ο αγώνας, είναι και για τα παιδιά μας. Γι' αυτό συμμετέχουμε στις απεργιακές κινητοποιήσεις του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος. Συμμετέχουμε και θα συμμετέχουμε στην κινητοποίηση, στην απεργιακή κινητοποίηση που θα γίνει αύριο. Κόντρα στα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Κόντρα στην κυβέρνηση και κόντρα στις συμβιβασμένες ηγεσίες του συνδικαλιστικού κινήματος που βάζουν πλάτη, που τολμούν να λένε από τα βήματα ότι οι αγώνες έφαγαν τα ψωμιά τους. Εμείς ξέρουμε, συνάδελφοι, ότι αυτοί όλοι δουλεύουν για λογαριασμό των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Είμαστε εδώ, συνάδελφοι, και διεκδικούμε όλα μας τα αιτήματα. Γιατί τα αιτήματα που διεκδικούμε δεν είναι καινούρια. Είναι αιτήματα που είναι πληρωμένα με το αίμα μιας ζωής. Και για τις συντάξεις, και για τις επικουρικές συντάξεις, και για την κοινωνική ασφάλιση, και για τις κοινωνικές παροχές, και για την υγεία, τα πληρώνουμε μέχρι σήμερα, για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, για όλα τα δικαιώματα τα οποία πρέπει να έχει ο συνταξιούχος και ο εργαζόμενος να ζήσει με αξιοπρέπεια. Τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, θα συνεχίσουμε σε αυτή ακριβώς τη βάση με την πορεία μας, αλλά να ξέρετε ότι συνεχίζουμε σε όλη την Ελλάδα αυτό το δεκαήμερο. Θα γίνουν παντού αγωνιστικές συγκεντρώσεις, πορείες διαμαρτυρίας. Το συνταξιουχικό κίνημα είναι ζωντανό κίνημα και εκφράζει την πείρα των γενεών. Από την πείρα τη δική μας, αλλά και των προηγούμενων για το πώς κατέκτησαν ό,τι κατέκτησαν μέχρι σήμερα. Τώρα θα ακολουθήσουμε την πορεία μας, η οποία θα ακολουθήσει τη σταδίου, θα ακολουθήσει πορεία και συνάντηση στη συνέχεια με τους υπουργούς. Να έχετε υπομονή, δεν φταίνε οι συνάδελφοι που υπάρχουν καθυστερήσεις. Μόνο για να ανεβούμε, να συναντηθούμε και τα λοιπά πηγαίνει αρκετή ώρα. Και βεβαίως εμείς θέτουμε όλα μας τα ζητήματα εκείνα που διεκδικούμε και προσπαθούμε να κάνουμε διεξοδική συζήτηση πάνω σε αυτά και να πιέσουμε με τη δύναμη του αγώνα μας για να λυθούν τα προβλήματά μας. Συνάδελφοι, σε αυτή τη βάση θα δώσουμε τον αγώνα μας και κάνω μια έκκληση τελευταία σε όλους τους συνταξιούχους. Ακούστε το καλά. Μην τρέχετε σε μεγαλοδικηγορικά γραφεία και δικηγόρους. Κλείστε τα αυτιά σας σε ορισμένες εκπομπές από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από το τύπο που καλλιεργεί καθημερινά να γίνονται αγωγές ότι τάχα να πάρουμε πίσω τα αναδρομικά. Τα αναδρομικά θα τα πάρουμε όλοι οι συνταξιούχοι. Ανεξάρτητα αν κάναμε ή δεν κάναμε αίτηση, μόνο εάν δυναμώσουμε τους αγώνες μας. Και αν οι συνταξιούχοι συμμετείχαν τόσο αποφασιστικά στους αγώνες, όσο έτρεχαν να κάνουν αιτήσεις, τότε τα προβλήματα σήμερα θα ήταν διαφορετικά. Καλή δύναμη, συνεχίζουμε αγαπητοί συνάδελφοι.